Ελεγχόμενη έκρηξη σε 5 δευτερόλεπτα. 5, 4, 3, 2, 1, πυρ. Το βασικό χαρακτηριστικό ενός πυροτεχνουργού είναι να έχει μια καλώς εννοούμενη τρέλα, μια μεγάλη αγάπη για το αντικείμενό του. Είναι εξ ορισμού ένα πολύ δύσκολο, πολύ επικίνδυνο επάγγελμα. Από τη στιγμή που θα χτυπήσει το τηλέφωνο για τοποθέτηση βόμβας, ξεκινάει η διαδικασία για να υλοποιήσει ο πυροτεχνουργός όλα αυτά που έχει μάθει μέσα από τη διαδικασία της εκπαίδευσης. Βρίσκεται σε αυξημένη εγρήγορση. Υπάρχει σίγουρα ένας βαθμός ανησυχίας για το τι πρόκειται να συναντήσει. Παράλληλα, είναι αντιμέτωπος κατά κάποιο τρόπο και με το χρόνο, γιατί πρέπει κατά το δυνατόν η ανταπόκρισή του να είναι άμεση στο σημείο. Υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα που θα πρέπει να κάνει για τη διαχείριση του περιστατικού. Δεν είναι μόνο η εξουδετερώση της βόμβας, αυτά που φαντάζεται ο πολύς ο κόσμος. Από τη στιγμή που θα φτάσει στο σημείο, ακόμα και η υπόδειξη που θα κάνει στις υπόλοιπες αστυνομικές δυνάμεις για το ποια είναι η ασφαλής περίμετρος ασφαλείας, για το πόσο μακριά θα απομακρυνθεί τυχόν κόσμος ή θα γίνει τυχόν εκένωση. Αυτό μπορεί να αποδειχτεί πολύ σημαντικό για τη συνέχεια και να είναι και σωτήριο για την εξέλιξη του περιστατικού. Όταν ξεκινάει μια επιχείρηση, ο πυροτεχνουργός διακατέχεται από ανάμεικτα συναισθήματα. Σίγουρα υπάρχει ένας βαθμός ανησυχίας. Προσπαθούμε να μάθουμε όσο γίνεται περισσότερα για αυτό μέχρι να φτάσουμε στο σημείο. Όσο πλησιάζουμε στο περιστατικό, μπορώ να πω ότι και ο φόβος αυξάνεται. Φόβος υπάρχει, είναι εντελώς φυσιολογικό και ανθρώπινο. Δεν υπάρχει όμως πανικός, δεν υπάρχει τρόμος. Είναι ο φόβος κατά κάποιο τρόπο διαχειρίσιμος λοιπόν. Βαδίζει απέναντι από το αντικείμενο. Διάφορες σκέψεις μπορούν να έρχονται εκείνη τη στιγμή στο μυαλό του. Η οικογένειά του, τα αγαπημένα του πρόσωπα, η γυναίκα, τα παιδιά του. Εκείνη τη στιγμή όμως πρέπει να το διαχειριστεί όταν πλησιάσει στο αντικείμενο. Πρέπει να το διαχειριστεί, να το περιορίσει όσο γίνεται αυτό το πράγμα και με καθαρό μυαλό να κάνει όλες αυτές τις ενέργειες που έχει διδαχθεί για να αντιμετωπίσει τη βόμβα. Το δυσκολότερο κομμάτι σε ένα περιστατικό είναι όταν ντυθεί ο πυροτεχνουργός και βαδίζει μόνος του να αντιμετωπίσει μία βόμβα. Να προσπαθήσει να είναι τελείως ψύχρεμος και καθαρό το μυαλό του για να το χειριστεί όσο το δυνατόν καλύτερα το περιστατικό και έτσι όπως έχει διδαχθεί. Ο πυροτεχνουργός εκείνη τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, είχε να αντιμετωπίσει μία βόμβα πολύ μεγαλύτερων διαστάσεων από τα συνηθισμένα για τα ελληνικά δεδομένα. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία του, να προσεγγίσει το κατάλληλο σημείο όπου θα γινόταν η πυροδότηση του μηχανισμού και να το εξουδετερώσει. Ο πυροτεχνουργός φοράει τη στολή προστασίας, η οποία έχει βάρος περίπου 40 κιλά. Εξυπακούεται μόνο και μόνο λόγω του βάρους, είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνει μόνος του, χρειάζεται τη βοήθεια των συναδέλφων του. Η στολή του παρέχει ένα βαθμό προστασίας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εξαλείφεται τελείως ο κίνδυνος. Εν συνεχεία θα μεταφέρει το όπλο εξουδετέρωσης δίπλα από το μηχανισμό, θα το τοποθετήσει σε τέτοια απόσταση και σε τέτοια αγωνία που είναι η κατάλληλη για να δουλέψει έτσι όπως πρέπει και να εξουδετερώσει επιτυχώς το ύποπτο αντικείμενο ή την βόμβα. 2, 1, πυρ! Στην ελληνική αστυνομία υπάρχει ένα όπλο σε εισαγωγικά στη φαρέτρα της, όπως και στα άλλα κράτη του κόσμου, η ομάδα συνοδού χειριστή και σκύλου που έχουν εκπαιδευτεί στην ανίχνευση των οσμών των εκρηκτικών υλών. Η δουλειά μας είναι, αφού συνεργαστούμε και πρώτα με τους πυροτεχνουργούς που ήδη και αυτοί παρευρίσκονται στο σημείο, από κοινού να κάνουμε κάποιες ενέργειες για να εντοπίσουμε αν υπάρχει αφενός και αφετέρου πού ακριβώς βρίσκεται. Η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της ομάδας του συνοδού και του σκύλου έγκυται στην καλή εκπαίδευση που έχουν πάρει. Η διάρκεια της είναι μέχρι 3 μήνες. Η ένδειξή του όταν εντοπίσει εκρηκτικό μηχανισμό είναι να κάτσει στα πίσω πόδια, το κάθισμα που λέμε εμείς. Ένα δεύτερο κομμάτι στο οποίο στηριζόμαστε και στηρίζουμε όλη αυτή την
την εκπαίδευση των σκύλων ανά ειδικότητα, είναι η καλή σχέση που πρέπει να έχει ο συνοδός με τον σκύλο. Και γι' αυτό το λόγο άλλωστε τα σκυλιά τα έχουμε όλοι στο σπίτι μας μαζί με τις οικογένειές μας.